στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, σελίδα 1074, σελίδα 1074, από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, το δεύτερο κεφάλαιο. Δεύτερο κεφάλαιο, λοιπόν, σελίδα 1074, επιστολή του Αποστόλου Πέτρου η πρώτη. Απορρίψατες λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλο και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, για να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος, εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομένει των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιεράτευ μάγιον, για να προσφέρετε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, ιδού θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δε θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντες είναι η τιμή. Εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούτες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτινες προσκόπτους εις το λόγον όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αγαπητοί σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, είτε να στρατεύονται κατά της ψυχής, να έχετε καλήν την διαγωγή σας μεταξύ των εθνών ή να ενώ σας καταλαλούς ίνος κακοποιούς, εκ των καλών έργων τα είδωση αυτά δοξάσως των Θεών εν τη ημέρα της επισκέψεως. Υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνη διάταξη δια των Κύριων, είτε εις βασιλέως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δι' αυτού πεμπομένους, εις εκδίκηση μεν κακοποιών έπαινων δε αγαθοποιών. Διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιώντες να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρών ανθρώπων, ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Πάντας τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Αμήν. Ο χριστιανός, αγαπημένα μου αδέλφια, ζει μέσα σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, προσδιορισμένο από τον ίδιο το Θεό, με διατάξεις. Με διατάξεις όμως όχι ανθρώπινες ή υγιεινές, αλλά με διατάξεις αιώνιες, ουράνιες, και τα αποτελέσματα στη ζωή του ανθρώπου που ζούνε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, είναι αποτελέσματα θαυμαστά. Γιατί ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Αυτό που περιμένουμε στη ζωή μας από το Θεό είναι θαύματα. Ενέργειες μεγάλες. Θαύματα πάρα πολύ σημαντικά. Όχι μια φορά στη ζωή μας, κάθε μέρα, κάθε τόσο. Όταν μάλιστα έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει κατηγορηματικά, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αυτό είναι μια πηγή ευλογίας για τον άνθρωπο που το πιστεύει. Το δύσκολο λοιπόν δεν είναι να ενεργήσει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου και να ενεργήσει θαυμαστά. Το δύσκολο είναι να πιστέψει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός ενεργεί. Και το να πιστέψει είναι μία απλή, πάρα πολύ απλή σκέψη. Πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό στη γη για μένα. Το πιστεύεις, αδερφέ? Τόσο απλά. Ότι ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα, γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ήρθε στη γη και αφού κήρυξε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, δίδαξε μια καινούργια διδαχή για το πώς πρέπει να περπατούμε, ελευθέρωσε τον άνθρωπο από την καταδυναστεία του διαβόλου, του εχθρού του Θεού και του ανθρώπου,
Ύστερα πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Πολλές αμαρτίες έχουμε κάνει. Σήμερα είπα, αφού έσωσε εμένα ο Θεός, πώς δεν θα σώσει και τους άλλους? Πολλές αμαρτίες έχουμε κάνει στη ζωή μας, πολλά λάθη. Μερικές φορές δεν μπορείς ούτε να τα θυμηθείς, ούτε να τα αναφέρεις. Πολλούς ανθρώπους έχουμε πληγώσει, από την άλλη μεριά έχουμε αδικήσει. Αλλά και πολλές φορές έχουμε αδικήσει και το Θεό. Αλλά δεν έχει σημασία ποιος είσαι εσύ. Γιατί έτσι αν σκεφτούμε ποιος είμαι εγώ και τι έχω εγώ και τι θα κάνω εγώ, τότε δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός. Σημασία έχει να σκεφτόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, και αυτό είναι πίστη. Ποιος είναι ο Χριστός? Αυτό έχει σημασία. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έχει αναστηθεί. Είναι πανταχού παρόν. Ακούει την προσευχή σου. Όταν προσεύχεσαι δεν είσαι μόνη σου, ούτε μόνος. Όταν γονατίζεις και λες Χριστέ μου, εκεί και πέρα ο Θεός έρχεται. Πες μου παιδί μου τι θέλεις. Και μπορεί να μην τον ακούς, θα έρθει ο καιρός που θα τον ακούσεις κιόλας. Μπορεί να μην τον ακούς, αλλά πιστεύεις ότι σε ρωτάει τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις. Εάν βέβαια του ζητήσεις παράξενα πράγματα ή αμαρτωλά πράγματα, δεν θα σου απαντήσει και τις αγαπάει. Αν όμως του ζητήσεις ωραία πράγματα για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου, για τη δουλειά σου ιδιαίτερα, για τη βασιλεία των ουρανών, για τα παιδιά σου, αυτά θα στα απαντήσει εξάπαντος. Και το χαρακτηριστικό της απάντησης του Θεού δεν είναι ότι σου δίνει αυτό που ζήτησες. Αλλά ο Θεός, έτσι λέει η Γραφή, δίνει πολύ πολύ περισσότερα από αυτά που ζητούμε ή νοούμε. Κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν. Κατά τη δύναμη του Θεού που ενεργείται μέσα μας. Όσο πιο πολύ εργάζεται ο Θεός και ενεργεί η δύναμη του Θεού, τόσο πιο πολύ αποδεικνύεται ο Θεός στη ζωή μας ένδοξος. Σήμερα λοιπόν, εκείνο το οποίο θα εξετάσουμε με τη χάρη του Χριστού είναι πώς είναι δυνατόν η δύναμη του Θεού να ενεργείται όλο και μεγαλύτερη. Ή πιο σωστά, ο Θεός να ενεργεί στη ζωή μας με μεγαλύτερη δύναμη. Είπαμε λοιπόν από αρχής ότι ο Θεός με το Λόγο του έχει βάλει διατάξεις. Μας κήρυξε τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά μας έδωσε και μια καινούργια διδαχή. Τόσο εύκολη, τόσο απλή, που αν την ακούσεις, την πιστέψεις και την εκτελέσεις, θα δεις και τα αποτελέσματα που σου υπόσχεται. Λέει παραδείγματος χάρη ο Λόγος του Θεού. Απορρίψαντες λοιπόν πάσα κακία, πάντα δόλο, υποκρίσεις, φθόνους και καταλαγές. Πρώτον λοιπόν, να απορρίψεις. Δεν σημαίνει να μην έχεις, να τα καταδικάσεις. Να πας στο Θεό και να πεις εγώ δεν θέλω Κύριε Θεέ μου αυτή την κακία που βλέπεις στην καρδιά μου να τη βγάλεις. Την καταδικάζω στο όνομα του Χριστού. Το δόλο, την υποκρισία που καμιά φορά φαίνεται ή πολύ περισσότερες φορές στη ζωή μου. Με υποκρισία μίλησα εκεί. Υποκριτικά φέρθηκα εκεί. Ψέματα είπα εδώ. Κύριε, το καταδικάζω στο όνομα του Χριστού, το απορρίπτω. Υποκρίσεις, το είπαμε, υποκριτικά. Φθόνους, τη ζήλια, δεν του αρέσει το Θεό. Και δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, να ακούσουμε ένα κήρυγμα και να φύγουμε. Είναι να ακούσουμε ένα κήρυγμα και να μείνουμε. Να απορρίψεις το φθόνο. Και ο φθόνος είναι γέννημα της καρδιάς του ανθρώπου. Βλέπει κάτι, του αρέσει, το ζηλεύει. Ζηλεύει τη γυναίκα του, ζηλεύει τον άντρα της, ζηλεύει τον αδερφό, ζηλεύει την αδερφή, ζηλεύει τον καλό μαθητή από τα παιδιά, ζηλεύει τον ευλογημένο άνθρωπο, ζηλεύει και αυτή η ζηλιά δεν αρέσει στο Θεό, γιατί είναι φρόνημα σαρκός. Το καταδικάσεις. Και πώς το καταδικάσεις? Πάει καλά, ο Κύριος να τον ευλογήσει ακόμη πιο πολύ. Γιατί το παιδί σου δεν μπορείς να το ζηλέψεις, θέλεις να πηγαίνει καλά. Πήγε καλά, Κύριε, πιο καλά. Τον εαυτό σου ακόμη δεν μπορείς να τον ζηλέψεις. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού, να αγαπείς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Τον πλησίον σου γιατί να τον ζηλεύεις? Ναι, αλλά το γέννησε αυτό η καρδιά μου. Να το απορρίψουμε. Το καταδικάσουμε. Αυτό λέει ο Θεός. Μα δεν μπορώ να το αφαιρέσω. Δεν θέλει ο Θεός να αφαιρείς. Δεν μπορείς. Θέλει ο Θεός να απορρίπτεις, να καταδικάζεις. Αυτό το μπορείς. Είναι σαν να πω δεν θέλω να καπνίζω τσιγάρο.
Μα δεν μπορώ να το κόψω. Καταδίκασέ το. Πες, Χριστέ μου, δεν θέλω να καπνίζω τσιγάρα. Μπορείς να μου το πάρεις. Έτσι έκανα. Κάπνιζα 3 πακέτα την ημέρα πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Μια Κυριακή πήγα ήμουν στο Βόλο. Δεν θέλω να καπνίζω άλλο. Όταν μπορείς να μου το κόψεις, αλλά για να μου το κόψεις κιόλας θα κάνω και μια νηστεία. Και έκανα Κυριακή νηστεία. Από εκείνη την Κυριακή δεν ξανακάπνισα. Και δεν ξανακάπνισα, όχι γιατί είμαι δυνατός χαρακτήρας. Αυτό είναι το μυστικό του χριστιανού. Δεν είμαστε δυνατοί χαρακτήρες. Δεν έχουμε ατσάλινη θέληση. Τίποτα, δεν εκείδες ξεχάνω ότι είμαστε. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Και δεν το λέμε εμείς για να δείξουμε ότι είμαστε ταπεινοί. Το λέει ο Χριστός. Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Με τον Χριστό τα πάντα. Αυτή είναι η πίστη. Εγώ πιστεύω ότι ο Χριστός θα μου αφαιρέσει το φθόνο. Έπειτα λέω πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε. Άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να κρατήσουν το στόμα τους. Λέει ο Θεός μου, δεν χρειάζεται να λες πολλά, να καταλαλείς. Ναι, αλλά δεν κόβεται εύκολα. Η γλώσσα είναι περίεργο μέλος του σώματός μας. Λέει, σταμάτητα. Και όλοι μας το έχουν πάθει αυτό. Το καταδικάσουμε όμως. Κύριε, καθάρισε μου τη γλώσσα, καθάρισε μου το στόμα, καθάρισε μου τη ζωή. Αφού λοιπόν τα απορρίψεις, τώρα πρέπει να κάνεις ένα δεύτερο πράγμα πολύ βασικό. Να επιποθήσεις, δηλαδή με όλη σου την καρδιά να ποθήσεις, ως νεογέννητα βρέφη, όπως τα βρέφη τα νεογέννητα, το λογικό άδωλο γάλα που είναι ο λόγος του Θεού για να αυξηθείς δι' αυτού. Κοίταξε, σου λέει ο Θεός, ένα μωράκι. Δεν ζητάει μπριζόλες, τις ξέρει. Ούτε κρασί. Δεν το ξέρει. Όταν πεινάσει βάζει τα κλάματα και τι θέλει, γάλα. Με το γάλα σταματάει. Δημιουργείται η πείνα, το ποθεί. Ξέρετε το μωρό, άμα του δώσεις κάτι σταματάει να κλαίει. Εκτός αν πεινάει. Αν πεινάει δεν σταματάει με τίποτα. Κλαίει, ασταμάτητα μέχρι να φάει. Γιατί το ποθεί, το επιποθεί. Και πώς τώρα εγώ θα επιποθήσω? Εγώ διάβαζα πάρα πολλά βιβλία, μ' άρεσε το διάβασμα. Πώς τώρα θα επιποθήσω, θα αφήσω όλα αυτά και θα διαβάζω το Λόγο του Θεού? Ή άλλος δεν διάβαζε καθόλου, ποτέ του. Δεν διάβαζα, λέγω, ποτέ μου. Και το σχολείο με πολύ λίγα διάβασμα το πέρασα. Άλλος διάβαζα μόνο την επιστήμη μου. Άλλος διάβαζα μόνο εφημερίδα. Ναι, όλες αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων που διάβαζαν, δεν διάβαζαν, διάβαζαν ιδιαίτερα. Τώρα πώς θα επιποθήσουν το Λόγο του Θεού? Το ζητήσουν από το Θεό. Αυτή είναι η πίστη, ότι εγώ θέλω, γιατί μου το λέει ο Λόγος του Θεού, δώσ' το μου, Κύριε. Έτσι το έκανε και σε μένα. Τα 37 μου χρόνια δεν διαβάζω, δεν μπορώ να διαβάσω άλλο βιβλίο. Ξέρετε πώς διάβαζα? Δεν μπορώ. Λέει, έχεις διαβάσει? Λέω, δεν μπορώ, βρε παιδί μου, δεν μπορώ να διαβάσω άλλο βιβλίο. Τώρα όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ανοίγω τη γραφή και τι κάνει εκεί μέσα? Εκεί είναι ο Θεός. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ αγαπάς το Λόγο του Θεού. Μα είναι κακό να διαβάζεις άλλα βιβλία? Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ούτε εφημερίδα να διαβάζεις. Αμαρτία να μην διαβάζεις. Αμαρτίες. Αλλά δεν είναι κακό. Όμως είναι πάρα πολύ καλό. Και γιατί, θα δούμε. Να επιποθείς το Λόγο του Θεού. Ως νεογέννητο βρέφος. Το λογικό να δω λογάλα και να ξέρεις ότι είναι και η τροφή σου. Η τροφή της ψυχής σου. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί να τρώει. Δεν τρώει χαλίκια. Μπορεί να φάει χαλίκια. Δεν τρώει χιόνι. Δεν τρώει ακάθαρτα πράγματα. Η τροφή με την οποία το σώμα του ανθρώπου τρέφεται και αυξάνει είναι ο άρτος, το γάλα. Μάλιστα ο Χριστός λέει, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Είναι προσδιορισμένη η τροφή του σώματος του ανθρώπου από τον Θεό, από τον Δημιουργό. Και είναι λογικό. Όταν αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα είναι να μην χάνει. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι, δώσε μου το βιβλίο του κατασκευαστή. Γιατί? Να δω τι καίει. Πετρέλαιο, βενζίνη, υγρά αέριο, λάδι, νερό. Τι καίει? Τι χρειάζεται για να ζήσει, για να εκπληρώσει την αποστολή του? Δεν παίρνεις μηχάνημα, είτε σε βιομηχανία, είτε στο σπίτι σου. Πάρεις ένα ψυγείο, να δω τι κάνει. Τι ρεύμα θέλει, τριφασικό, πώς το λένε αυτό, 110, 120, 220, πώς τα λένε. Δεν θα πάρουμε λοιπόν εμείς το βιβλίο του κατασκευαστού μας?
Έτσι γίναμε, δεν μας έφτιαξε κάποιος. Αυτή η τελειότης του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος κατά τύχη φτιάχτηκε. Λέει ο Λόγος του Θεού, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Αλλά και αυτός που από απιστία λέει μέσα στην αφροσύνη του δεν υπάρχει Θεός έχει συνέπειες. Λέει θα φοβόνται εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Και ό,τι φοβόνται αυτό θα τους γίνεται στη ζωή τους. Γιατί δεν έχουν υπερασπιστεί. Δεν έχουν κάποιον να τους φροντίζει. Δεν έχουν πατέρα. Δεν έχουν φίλο. Δεν έχουν αδελφό. Για σκεφτείτε αδελφοί αγαπητοί, έναν άνθρωπο τελείως μόνο του. Ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε φίλο, ούτε αδερφό. Κανέναν, μόνος του. Μέσα σε έναν κόσμο εχθρικό. Πόσο δυστυχισμένος θα είναι. Έτσι είναι και οι άνθρωποι του κόσμου. Δεν έχουν πατέρα, αιώνιο. Μπορεί να έχουν γήινο, αλλά τι θα τους προσφέρει ο γήινος. Δεν έχουν φίλο, τον Ιησού Χριστό. Ξέρεις θα πει ο Ιησούς Χριστός να είναι φίλος σου. Φίλος σου. 24 ώρες το 24ωρο για όλη σου τη ζωή. Εγώ ομολογώ ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος μου. Δεν έχω καλύτερο φίλο. Υπάρχει καλύτερος φίλος. Όταν το συνειδητοποίησα, θυμάμαι εκείνη την ημέρα, την πρώτη μέρα που το συνειδητοποίησα, είχαν περάσει χρόνια. Και είπα, Χριστέ μου, είσαι φίλος μου. Και άνοιξε ο ουρανός, κατέβηκε όλη η παρουσία του Θεού. Με πλημμύρισε. Ανακάλυψα, που δεν ανακάλυψα, ανακάλυψα κάτι πολύ σοβαρό. Μου αποκάλυψε ο Θεός δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να ανακαλύψουμε αυτά τα πράγματα μέσα από το Λόγο Του. Εάν λοιπόν απορρίψεις αυτά που διαβάσανε και επιποθήσεις το λογικό άδολο γάλα που είναι ο Λόγος του Θεού, τότε θα γνωρίσεις ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Ξέρεις, θα πει, θα έχεις προσωπική γνώση, προσωπική εμπειρία. Ότι ο Κύριος, ποιος είναι ο Κύριος, ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Δεν είναι ο Κύριος Τάδε και η Κυρία Τάδε. Όταν λέμε για τον Ιησού Χριστό δεν είναι ο Χριστούλης. Ή όπως λένε ο Χριστάκος, όπως λέω. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ο Κύριος των επουρανίων δυνάμεων. Άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, όλοι οι ουρανοί. Των επιγείων δυνάμεων. Φυσικών, ανθρωπίνων, πνεύμα, όλων των δυνάμεων των επιγείων. Και των καταχθονίων δυνάμεων. Αυτός ο οποίος επιτιμά το διάβολο και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ποιος θα μας ελευθερώσει από τις πονηριές και τις επιβουλές του διαβόλου. Μόνο Ιησούς Χριστός αδερφοί. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Και τότε θα γνωρίσεις ότι αυτός ο Κύριος των δυνάμεων είναι αγαθός σε σένα. Ξέρεις θα πει αγαθός. Είναι καλός. Είναι γλυκός. Είναι τρυφερός. Είναι Άγιος. Είναι το πρόσωπο που αξίζει να το λατρεύεις. Το αγαπάς με όλη σου την καρδιά. Με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη δύναμη. Μπαίνεις μέσα στο δωμάτιό σου να κλείνεσαι και να σου δίπλα. Μερικές φορές όταν θέλω να προσευχηθώ λέω, έλα γυναίκα πάμε να προσευχηθούμε. Και είναι δίπλα μου. Τα λέω, κάτσε ρε παιδί μου, γιατί λέω στη γυναίκα μου, που πρέπει να λέω. Δεν πάω να πω στον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Έλα κυρία μου, πάμε να προσευχηθούμε οι δυο μας. Λέω, η γυναίκα μου θα του συζητάω, έρχεται. Ο Κύριός μου, αυτός να δείτε αν έρχεται. Αυτός να δείτε αν έρχεται. Ξέρεις τι θα πει να του πεις, κύριε, σήμερα θέλω, το έχεις κάνει ποτέ. Για δοκίμασέ το. Κύριε, σήμερα θέλω να πάμε να προσευχηθούμε μαζί. Να δείτε τι θα γίνει. Αν δεν το έχετε κάνει, αρχίστε να το κάνετε. Μπορεί την πρώτη φορά να μην διαπιστώσετε τίποτα. Γιατί μπορεί και από την πρώτη φορά δηλαδή να κάνει ο Θεός μεγαλεία. Αλλά συνήθως είναι θέμα καρδιάς ανθρώπου. Δεν το πιστεύει, δεν το υπολογίζει. Όταν όμως πάει μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές και το θέλει ο Θεός και την επιμονή στην προσευχή. Βλέπετε, ο Ηλίας προσευχήθηκε 7 φορές για να βρέξει. Και είχε να βρέξει 3,5 χρόνια και έβρεξε. Δεν ξέρω αν χρειαστεί 7 φορές να το κάνετε. Αλλά κύριε, δηλαδή από την πρώτη φορά θα είναι δίπλα. Αλλά εκεί που θα χαρείτε είναι όταν θα κάνει αισθητή την παρουσία του δίπλα σας. Κύριε, έλα σήμερα να προσευχηθούμε μαζί. Για ξεκινήστε το από σήμερα να δείτε τι σημαίνει. Όπως λέει η Γραφή, εγεύθητε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Το γεύεσαι. Δεν το πιστεύεις αυτό. Τα άλλα πιστεύοντας κάμεις
και γεύεσαι ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Γιατί εδώ που τα λέμε πρέπει να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει από δόλο, από υποκρίσεις, από κακία, να σε κάνει να αγαπήσεις το Λόγο του τον Άγιο. Αυτό το πιστεύεις και το ζητάς. Από εκεί και πέρα γεύεσαι ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Και τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Από την προσωπική μας εμπειρία μιλάμε, βέβαια βασισμένη πάντοτε στο Λόγο του Θεού. Μπορείς να φανταστείς, να είσαι βέβαιος ότι ο Κύριος είναι αγαθός, να πας να γονατίσεις, να έρθει δίπλα σου και να του ζητήσεις και να μην σου κάνει. Και να μην ενεργήσει. Και να μην κάνει πολύ περισσότερα ο αγαθός Κύριος, ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος. Θα έχεις πολύ ωραία παρέα. Θα έχεις πολύ ωραία συντροφιά. Θα έχεις πολύ ωραία παρηγοριά, γιατί χρειαζόμαστε και παρηγοριά στη ζωή αυτή. Έρχονται και δυσκολίες, έρχονται και προβλήματα. Έρχονται και ταλαιπωρίες στη ζωή μας. Η ζωή, αδελφοί, δεν είναι εύκολη. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, για όσους παντρεύονται, σας φίδομαι. Και η οικογένεια έχει πιο μεγάλες δυσκολίες. Και οι νέοι θέλουν να παντρευτούν και καλά κάνουν. Και οι νέες θέλουν να παντρευτούν και καλά κάνουν. Αλλά έχουν συνειδητοποιήσει τι ζητάνε. Να δεις εκεί, ξενύχτια, μετά θα έρθει το παιδάκι. Θα κλαίει, θα σε αφήνει να κοιμηθείς, θα αρρωστήσει, θα ξενυχτήσει στο νοσοκομείο. Μετά θα μεγαλώσει. Είναι ωραία όμως αυτά. Εγώ δεν τα λέω για άσχημα, τα λέω για πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Την πρώτη φορά όταν γεννήθηκε ο Ντίνος και το πήρα, χαρούμενος, το πήρα γυμνό, πώς θα το κάνω έτσι, με κάνει από πάνω μέχρι κάτω. Δεν σας λέω με τι. Μετά άντε να κάνεις μπάνιο, να τρέχει. Αλλά γέλαγα εγώ. Είναι ωραία. Μετά θα έρθουν άλλα προβλήματα στη δουλειά σου. Πάει καλά η δουλειά σου, ξαφνικά λέει απολύεσαι. Από τώρα, για σκέψου να μην έχεις φίλο. Για σκέψου να μην έχεις προστάτη, υπερασπιστή. Για σκέψου να μην έχεις τον Χριστό. Αλλά για σκέψου τι ωραία που είναι. Ας πούμε απολύεσαι. Εις Χριστέ μου, εσύ το επέτρεψε για να μου δώσει μια καλύτερη δουλειά. Πολύ καλύτερη δουλειά. Το πιστεύεις? Δεν ξέρει ο Θεός, αδερφή. Θα σ' αφήσει. Θα σ' αφήσει έτσι. Έτσι. Αδέσποτα δεν μας αφήνει ο Θεός. Αφού γευθήκαμε τον αγαθός ο Κύριος. Πώς θα πληρώσω τον νίκη μου? Πώς θα πληρώσω τον νίκη σου? Κάποιος θα με ρυμνήσει. Λέει η Γραφή, δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο. Από ποιον εγκαταλελειμμένο? Το Θεό. Δεν είδα κανέναν δίκαιο εγκαταλελειμμένο. Ούτε κανέναν να ζητάει το παιδί του άρτο δίκαιο, να πεινάει το παιδί, δεν έχει να φάει. Ο Θεός με ρυμνά. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή που τα λες, τα πιστεύεις και χαίρεσαι. Όταν τα ζεις, εκεί δυσκολεύεσαι. Αλλά ο Θεός είτε τα ζεις, είτε τα ακούς, είναι ο ίδιος πάντοτε. Και αυτά που λέει, αυτά κάνει. Τώρα συνεχίζουμε όμως. Είπαμε ότι έχουμε διατάξεις, έχουμε πορεία και έχουμε και ιδιαίτερη σχέση με τον Χριστό που δεν είναι έτσι όπως τη θέλουμε εμείς. Είναι έτσι όπως θέλει ο Θεός. Σε αυτόν λοιπόν τώρα που γεύθηκες ότι είναι αγαθός, προσέρχεσαι, λέει, στον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα. Τώρα πώς πηγαίνεις στον Χριστό? Πας για να, όπως έλεγα εγώ, Κύριε, να αγγίξω το ημάτιο, το άκρον του ηματίου σου. Κύριε, να φιλήσω τα πόδια σου. Άστα μου, λέει τώρα αυτά. Καλά είναι. Αλλά να σου πω εγώ τώρα πώς θα πας στον Χριστό. Άστα, αυτά είναι συναισθηματικά. Αυτά είναι... Εντάξει, εγώ εμένα μ' αρέσανε. Έλα να σου πω πώς θα πας. Έλα να δεις τώρα τον Χριστό, τον γνώρισες. Θα πας σαν να είναι ένας λίθος ζωντανός. Και για να το καταλάβουμε. Όταν θέλει κάποιος να χτίσει την εποχή εκείνη, όχι τώρα με τα μπετά και με τα σίδερα, την εποχή εκείνη όταν κάποιος θέλει να χτίσει ένα σπίτι, δεν το χτίζω που να είναι, γιατί θα πέφτε. Θέλει να χτίσει ένα σπίτι που να είναι στερεό. Να μην πέφτει, πώς θα πέφτει? Γιατί θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν οι αέριδες, θα έρθει η κακοκαιρία, θα έρθουν τα ποτάμια, θα έρθουν οι πλημμύρες, θα πέσει. Πρέπει να φτιάξεις ένα σπίτι που δεν πέφτει. Και πού θα πας να φτιάξεις το σπίτι αυτό που δεν πέφτει? Ψάξεις να βρεις έναν ακρογωνιαίο λίθο. Μία πέτρα δυνατή. Πολύ δυνατή πέτρα που να μην παθαίνει τίποτα. Μην κουνιέται.
Και εκεί θα πάρεις πέτρες και θα βάλεις τη μία πίσω από την άλλη, πίσω από την άλλη, πίσω από την άλλη και πάνω σε αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο που μπορεί και να σκάψεις για να τον βρεις. Να μην υπάρχει στην επιφάνεια. Όταν αρχίσεις σκάβεις, τον βρίσκεις. Μακάριος ο άνθρωπος που τον βρει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που σκάβανε και δεν βρίσκανε. Και ή χτίζανε και έπεφτε στο κεφάλι τους ή δεν χτίζανε καθόλου. Εμείς όμως βρήκαμε τον ακρογωνιαίο λίθο. Αμήν. Αυτός είναι ο Χριστός. Σε αυτόν θα προσέρχεσαι, σε αυτόν θα πηγαίνεις και θα θεωρείς ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο θα οικοδομήσεις τη ζωή σου. Πάνω στο Χριστό θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Γιατί αν δεν τον οικοδομήσουμε τη ζωή μας πάνω στο Χριστό θα πέσει. Και ξέρετε η ζωή, αδερφοί αγαπητοί, έχει, λένε οι άνθρωποι, γυρίσματα έχει και ανεμοδούρες. Άμα πέσει η ζωή, γκρεμίσει το σπίτι, θα σε πλακώσει. Δεν φτιάχνεται με τίποτα. Και οι άνθρωποι οικοδομούν το σπίτι τους πάνω σε πέτρες που δεν είναι ακρογωνιές, δεν είναι στερεωμένες. Λέει εγώ θα οικοδομήσω το σπίτι μου πάνω σε αυτό το μαγαζί. Θα ανοίξω ένα μαγαζί, θα έρχονται οι πελάτες, θα πουλάω, θα αγοράζω, θα πουλάω, θα αγοράζω, θα βγάζω του κόσμου τα λεφτά. Άλλος λέει θα οικοδομήσω το σπίτι μου πάνω στη μόρφωσή μου. Πάνω στη μόρφωσή μου. Μορφώνονται. Θα μπεις κακώς κάνουν. Άριστα. Αλλά όχι να οικοδομήσεις τη ζωή σου πάνω στη μόρφωση, πάνω στα λεφτά, πάνω στη βιομηχανία, πάνω. Δεν θα πέσει. Θα πέσει, θα έρθουν. Γι' αυτό και οι άνθρωποι χωρίζουν. Κάνουν και ένα-δύο παιδιά και χωρίζουν μετά. Άντε μετά μάζεψε τα παιδιά. Αλλά και αν δεν χωρίσουν είναι δυστυχισμένοι. Τσακώνονται, βρίζονται, μαλώνουν. Η γυναίκα κοιτάει από εκεί, ο άντρας κοιτάει από εδώ και λέει κάνουμε λέει συμβιβασμό. Για τα παιδιά ζούμε μαζί. Τι σοή οικογένεια είναι αυτή που ζουν για τα παιδιά, ούτε και στα παιδιά κάνουν καλό, ούτε και στη ζωική ζωή τους και περνάει η ζωή. Εμείς πρέπει να χτίσουμε τη ζωή μας στον ακρογωνιαίο λίθο, αδερφοί. Πάνω στο Λόγο του Θεού, πάνω στον Ιησού Χριστό, για να είμαστε ασφαλισμένοι. Δεν θα έρθουν δυσκολίες πολλές, αλλά δεν θα πέσουμε. Γιατί κάποιος θα μας προστατεύει. Κάποιος θα μας βοηθάει. Και στις δυσκολίες, αδελφοί, γνωρίζουμε ακόμη πιο πολύ ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Στις δυσκολίες γνωρίζουμε ακόμη περισσότερο. Αγαθός είναι ο Κύριος. Αρρωσταίνεις. Θεός θα σε θεραπεύσει. Έχεις μία έλλειψη. Θεός θα την καλύψει. Έχεις μία αγωνία. Θεός θα απαντήσει. Όταν λοιπόν πηγαίνεις στο Χριστό, πηγαίνεις για να σε οικοδομήσει. Πηγαίνεις για να οικοδομηθείς. Και εσείς ως λίθοι ζώντες, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάτι άλλο. Και εμείς τι είμαστε. Ο Χριστός είναι ο ζών λίθος. Ο ακρογωνίος λίθος. Εσύ τι είσαι και εσύ μια πέτρα είσαι. Μια πέτρα. Που πρέπει να ακουμπήσει πάνω στο Χριστό για να σηκώσει και ας το προσέξουμε. Αν δεν ακουμπήσεις το Χριστό στον ακρογωνιαίο λίθο, δεν μπορείς από μόνος να σηκώσεις βάρος. Και πρέπει να σηκώσουμε βάρος. Και το βάρος ποιο είναι? Ο πλησίον μας, ο αδελφός μας, συγγενής μας, η ζωή μας. Να σηκώσουμε βάρος. Η γυναίκα σου είναι βάρος. Δεν μπορείς να την κρατήσεις αν δεν είσαι ακουμπισμένος στο Χριστό. Ο άντρας σου είναι βάρος. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις αν δεν είσαι ακουμπισμένος στο Χριστό. Δεν είναι δηλαδή μόνο καλό για μας, αλλά και για αυτούς που έρχονται πίσω μας. Σήμερα είναι η γυναίκα σου, αύριο θα είναι τα παιδιά σου, μεθαύριο θα είναι τα αγκόνια σου, θα είναι η συγγενή σου, θα είναι... έχεις από πίσω συνέχεια. Πρέπει να είσαι ακουμπισμένος, γερά, στερεωμένος. Δεν αντέξεις. Σε συνθλίψουνε. Και η ζωή έχει βάρος, αδερφοί. Μερικές φορές έρχεται ένα βάρος στη ζωή μας. Ποιος θα μας τα αφαιρέσει? Το βάρος της αμαρτίας. Το βάρος της αδικίας. Το βάρος των προβλημάτων. Το βάρος των ανθρώπων. Έχω ακούσει τόσο αυτό. Έχω ένα βάρος. Ποιος θα μου το βγάλει? Συνάδελφα, έχω ένα βάρος απάνω. Ποιος θα με ελευθερώσει? Πήγε ένα κούμπα του λέω στο Χριστό και θα φύγει το βάρος. Άσε με εσύ με όλο με τα δικά σου.
Τα δικά μου, αλλά μέρα μου έχουν φύγει όλα τα βάρη. Και είχα και πολλά, όλα μου φύγανε. Δικά μου, ξεδικά μου, ό,τι θες πες, εμένα μου φύγανε. Και εγώ δει και είχα ανθρώπους πολλούς που τους έχουν φύγει τα βάρη. Αλλά είναι οι άπιστοι. Είναι αυτός που δεν μπορεί να πιστέψει. Δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Δεν μπορεί να δεχθεί ότι ανάμεσά μας σήμερα είναι ο Χριστός. Εμείς το πιστεύουμε όμως. Ότι σε κάθε έναν δίπλα κάθεται ο Χριστός τώρα. Και εργάζεται την καρδιά σου, την καρδιά μου, την καρδιά μας. Την εργάζεται. Τα ακούς, σου λέει το λόγο του Θεού. Έτσι είναι. Και άλλα, και έρχεται και δίνει και άλλες πληροφορίες. Και όταν φεύγουμε από εδώ, δεν τελειώνει. Η Εκκλησία δεν τελειώνει μία ώρα την ημέρα. Όταν φεύγουμε από εδώ, το Πνεύμα το Άγιο μας ακολουθεί. Θα φύγεις από εδώ, θα είναι δίπλα σου. Σου θυμίζει το λόγο. Θα σε ενισχύει, θα σε παρηγορεί. Θα σου λέει δοκίμασε να δεις. Δοκίμασε. Έτσι λέει ο Χριστός. Δοκιμάστε με. Και αν εγώ δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχαίω την ευλογία μου που να μην έχετε τόπο να τη βάλετε, φύγετε, αφήστε με. Αλλά δοκιμάστε με πρώτα. Είναι σαν να σου λέω έλα σπίτι, έχω ένα φαΐ, το έχει φτιάξει η γυναίκα μου. Μπα ψέματα λέει ο Γιώργος, δεν έχει φτιάξει τίποτα, πάμε τζάμπα. Και χάνει. Όμως αδερφοί αγαπητοί, εγώ μπορώ να λέω καμιά φορά ψέματα και ο Θεός να με συγχωρέσει. Ο Χριστός δεν λέει ποτέ ψέματα. Ποτέ δεν λέει ψέματα. Ό,τι μας λέει είναι αληθινό. Οικοδομήστε λοιπόν σαν λυθιζόντες οίκος πνευματικός. Τώρα ξέρετε σήμερα τι θα δούμε αδερφοί, τι είμαστε. Ή μάλλον πιο σωστά τι μας κάνει ο Χριστός. Εμείς όλοι μαζί είμαστε οίκος πνευματικός. Ιεράτευμα Άγιο που προσφέρουμε πνευματικές θυσίες οι οποίες είναι ευπρόσδεκτες εις τον Θεό γιατί είναι δια του Ιησού Χριστού. Να το δούμε λοιπόν. Ιεράτευμα Άγιο. Τι σημαίνει ιεράτευμα, ιερεύς, νομεσίτης, δηλαδή η προσευχή σου. Όταν είσαι ακουμπισμένος και ακουμπισμένη πάνω στο Χριστό, ακούγεται είτε αναφέρεται για το πρόσωπό σου, για τον εαυτό σου, είτε αναφέρεται για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή τώρα πας να προσευχηθείς για τον άντρα σου. Θα σε ακούσει ο Θεός. Σ' ακούσει και θα απαντήσει. Για τη γυναίκα σου θα σ' ακούσει ο Θεός. Για το παιδί σου θα σ' ακούσει ο Θεός. Πρόσεξε την απιστία. Γιατί λέει η Γραφή. Τι λέει ο Χριστός. Θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Γιατί προσεύχομαι μια φορά δεν έγινε τίποτα. Προσεύχομαι δεύτερη φορά δεν έγινε τίποτα. Προσεύχομαι πέμπτη φορά, δεν έγινε τίποτα. Προσεύχομαι εικοστή φορά, δεν έγινε τίποτα. Απέκαμα. Ναι, αλλά την απαντούσε ο Θεός την 21η. Ένα είναι βέβαιο. Εξάπαντος θα απαντήσει. Αλλά οι χρόνοι και οι καιροί δεν είναι στη δική μας εξουσία. Τους χρόνους και τους καιρούς ο Θεός τους έχει στην εξουσία τη δική του. Αυτός ξέρει πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να επέμβει, να ενεργήσει. Με θαύματα, τι είπαμε στην αρχή. Είναι Θεός θαυμάτων. Δεν μπορώ εγώ την Ανούλα που είναι 4 χρόνια να τη γράψω στο πανεπιστήμιο. Θα είναι ανόητο. Ούτε στο γυμνάσιο καν. Θα είναι ανόητο. Ούτε στο δημοτικό καν. Θα είναι ανόητο. Μα έχω μέσον το δάσκαλο και θα του πω δάσκαλε είναι 4 χρονών να θα την πάρεις την πρώτη. Θα πει από εδώ άνθρωπε μου το καταστρέψεις το παιδί. Θα περιμένεις να γίνει πόσο γίνονται 5-6 και τότε θα το βάλεις την πρώτη. Αν θέλεις όμως μπορείς να το πας στο προνήπιο, να το πας στο νήπιο, να προετοιμαστεί, να εντάξει όλα αυτά. Αυτά μας κάνει ο Θεός αδελφοί. Θα μας βάλει στην πρώτη δημοτικού. Αλλά όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και εμείς δεν το ξέρουμε. Όπως το παιδάκι ενώ δεν το ξέρει. Τι τάξη θα πας μεγάλη μου λέει μεγάλη. Έτσι, μεγάλη τάξη θα πάω. Δηλαδή μεγάλη. Δηλαδή προνήπιο. Μέχρι τώρα ήταν στο... Έτσι είμαστε αδερφοί, μη γελάμε. Έτσι είμαστε. Θέλουμε κι εμείς μεγάλη τάξη να πάμε. Ναι, αλλά πόσο χρόνο είσαι. 4. Κάτσε ρε, να φτάσεις 6. Θα μου πεις τώρα και πότε. Αδερφοί, η ορίμανση στο μεγάλωμα
Τι λέει, θυμάστε, τι λέει. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη των λογικών άδολων γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού. Θέλεις να μεγαλώσεις, διάβασε το λόγο του Θεού. Που είναι τροφή, δεις πως θα φουσκώσει το μεγάλο. Σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα ένα παιδάκι να τρώει ένα μπουκάλι γάλα την εβδομάδα. Πεθάνει από την πείνα. Αδύνατο, καχεκτικό. Τι ώρα είναι να τρώει το παιδάκι κάθε τρεις ώρες, λέει. Κάθε τρεις ώρες, μην το αφήνεις νηστικό. Δηλαδή, αν φάει κάθε πέντε, είναι νηστικό. Κάθε τρεις ώρες. Λέω δηλαδή, κύριε, να διαβάζω κι εγώ κάθε τρεις ώρες. Και η απάντηση είναι τόσο λίγο. Πιο πολύ. Άκου κάθε τρεις ώρες. Τόσο λίγο θα διαβάζεις. Συνέχεια. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Είμαστε λοιπόν ιεράτευμα Άγιο. Δηλαδή οι προσευχές μας είναι ιερατικές, είναι μεσητικές. Ο ιερεύς είναι ο μεσίτης. Και τώρα μέγας αρχιερεύς στη δική μας την Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο μέγας αρχιερεύς, αυτός είναι ο μεσίτης. Αλλά και εμείς είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Δηλαδή οι προσευχές μας έχουν μεταβεβαιότητος απάντηση. Ο προσευχόμενος δεν παραμιλάει. Αλλά προσεύχεται και λαμβάνει. Αν ευπίστεως όμως, κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Και αυτός που πλησιάζει το Θεό, προσευχόμενος προς τον Θεό, πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σε ποιους, σε εξητούντας. Δηλαδή στους προσευχομένους. Ξήτης τι είναι προσευχή. Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης τους εξητούντας αυτόν. Πρέπει να το πιστεύεις αυτό. Πας να γονατίσεις, να προσευχηθείς. Σηκώνει πάλι τάπα, τίποτα δεν έγινε. Και εμένα δεν με ακούει ο Θεός. Και τόσο καιρό και... Δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα. Η σχέση σου με τον Θεό διαρρήχθηκε. Χάλασε, δεν υπάρχει σχέση με τον Θεό. Ναι, αλλά και τώρα και στην Παναγία και στον Άγιο Νικόλα και μήπως τελειώσαμε, πάμε για άλλα τώρα. Το πρόβλημα είναι στο Χριστό που είναι ο μόνος μεσίτης δοσμένος από το Θεό μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και μάλιστα άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα, διουδενός άλλου ονόματος μπορείς να ζητήσεις από το Θεό και δεν υπάρχει και κανένας άλλος δρόμος να πλησιάσεις το Θεό. Ένα είναι το όνομα, το δοσμένο ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ιεράτευμα Άγιον λοιπόν είμαστε. Και κατά αυτόν τον τρόπο, οίκος πνευματικός και ιεράτευμα Άγιο, μπορούμε να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες που είναι ευπρόσδεκτες εις τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η πνευματική μας θρησκεία, οι πνευματικές μας θυσίες? Λέει πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου, αυτές είναι οι θυσίες που ευαρεστείται ο Θεός. Δεν θα πας τώρα να προσευχηθείς με υπερηφάνεια. Τον υπερήφανο άνθρωπο δεν τον θέλει ο Θεός. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Υπάρχουν νόμοι, αδερφοί, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό εδώ πέρα τώρα το χαρτάκι, όσο και ελαφρύ να είναι, αν το αφήσω θα πέσει. Γιατί υπόκειται στον νόμο της βαρύτητος, θα πέσει. Δεν γίνεται να μην πέσει. Το φελό, όσο και να τον βουλιάξει στη θάλασσα μέσα, θα ανέβει. Είναι η άνωση. Και αν υπάρχουν νόμοι φυσικοί, πόσο μάλλον πιο ισχυροί νόμοι πνευματικοί, τους οποίους ο ίδιος δημιουργός τους έχει φτιάξει. Υπάρχει νόμος πνευματικός, στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Ο υπερήφανος θα πέσει. Ο υπερήφανος δεν ακούγεται. Του υπερηφάνου η προσευχή δεν ακούγεται. Ο υπερήφανος δεν μπορεί να βρει χάρη από το Θεό. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και τι σημαίνει ταπεινός? Θυσία πνευματική. Ευπρόσδεκτη εις τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Πώς βλέπετε έναν άνθρωπο έξω ζητιάνο? Τι περηφάνεια να έχει ο καημένος αυτός? Δες του μια ελεημοσύνη να πεθάνω από την πείνα. Ταπεινός άνθρωπος γιατί είναι φτωχός. Ταπεινός άνθρωπος γιατί είναι άρρωστος. Ταπεινός άνθρωπος γιατί είναι αδύναμος. Ταπεινός άνθρωπος γιατί σε έχει ανάγκη. Αυτό θέλει ο Θεός. Να είσαι ταπεινός άνθρωπος γιατί είσαι αδύναμος, φτωχός, μικρός, ασήμαντος και τον έχεις ανάγκη.
Αλληλούια. Καρδιά συντετριμένη, δεν μπορείς να πας με σκληρή καρδιά. Σκληρή καρδιά είναι πολύ, πολύ άσχημο πράγμα στον άνθρωπο. Σκληρή καρδιά. Δεν μαλακώνει. Σκληρός άνθρωπος, άγριος άνθρωπος. Δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι ρε παιδί μου. Εγώ που με βλέπεις, σένα που σε βλέπω, σε λίγο δεν θα σε βλέπω. Γιατί δεν θα σε δω. Και άντε να σε βρούμε μετά. Ο συντετριμένος όμως άνθρωπος, γλυκός άνθρωπος, σπλαχνίζεται. Αυτή είναι η συντριβή στην καρδιά. Έχει σπλάχνα ο συντετριμένος άνθρωπος. Αγαπάει, λυπάται. Βλέπει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται. Πάει κοντά να τον βοηθήσει. Έχει ανάγκη να είναι δίπλα του. Μοιάζει στον πατέρα τον ουράνιο. Θυσίες λοιπόν ευπρόσδεκτες εις τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Αλλά άλλη θυσία είναι παραστήσατε τα σώματά σας, θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις τον Θεό. Τα σώματά σας, θυσία. Τι σημαίνει θυσία, θυσία. Θυσία ζώσα, ευάρεστη εις τον Θεό, που είναι η λογική σας λατρεία. Το σώμα μου δεν το έχω για την αμαρτία, το σώμα μου το έχω για τον Χριστό. Τη ζωή μου δεν την έχω αφιερώσει οπουδήποτε. Δεν μπορώ να το αφιερώσω, όπως είπαμε, τη ζωή μου, στην επιστήμη μου, στα λεφτά μου, στη δουλειά μου, στα παιδιά μου. Δεν την έχω αφιερώσει στον Χριστό. Είναι θυσία ζώσα. Ευάρεστη εις τον Θεό. Και όταν αφιερώνω τη ζωή μου στον Χριστό, τα έχω όλα. Γιατί ο Χριστός μου τα χαρίζει όλα. Και το μεγάλο, η μεγάλη διαφορά. Δια τούτο περιέχεται τη γραφή «Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, ήτινες προσκόπτουση εις των λόγων όντες απειθείς εις των οποίων και ήσαν προσδιορισμένοι». Υπάρχει λοιπόν ο λόγος του Θεού. Αυτός που τον πιστεύει, σε αυτόν γίνεται λίθος εκλεκτός ακρογωνιαίος και έντιμος. Και όποιος ελπίζει σε αυτόν τον λίθο, δεν θα κατεσχυνθεί ποτέ. Πιστεύω στο λόγο του Θεού. Για μένα ο λόγος του Θεού είναι αυτός πάνω στον οποίο εγώ μπορώ να οικοδομήσω ευλογία στη ζωή μου. Δεν πιστεύω στον Χριστό. Εντάξει. Σε σένα ο λόγος του Θεού θα γίνει σκάνδαλο. Πέτρα προσκόμματος, λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Θα πέφτεις απάνω στο λόγο και θα σκοντάφτεις. Θα γλιστράς, θα πέφτεις κάτω. Δεν μπορείς να σταθείς. Ο λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός θα είναι για σένα εμπόδιο. Θα θέλει ο Θεός να σε ευλογήσει και δεν θα μπορεί. Θα είναι δυνατόν ο Θεός να σε ευωδώσει, αλλά δεν θα μπορεί. Γιατί? Γιατί απορρίπτεις το λόγο του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος του Θεού. Εγώ θέλω, και αυτά που θέλεις δεν θα τα έχεις. Με το λόγο του Θεού, αδερφοί, έχουμε αυτά που θέλει ο Θεός και αυτά που θέλουμε εμείς. Χωρίς το λόγο του Θεού δεν έχουμε ούτε αυτά που θέλουμε εμείς, ούτε αυτά που θέλει ο Θεός. Έρημος, έρημος. Μέσα στην ερημιά ένα δεντράκι. Τίποτα δεν έχεις. Ενώ αυτός που ελπίζει στο λόγο του Θεού είναι σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Αυτή είναι η ζωή του. Ένα δέντρο που έχει φυτευτεί δίπλα στο ποτάμι. Έρχεται η παγωνιά, έρχεται το καύμα, έρχεται η βροχή, έρχεται ό,τι και να έρθει. Το δέντρο παίρνει τα απαραίτητα από το ποτάμι και αυξάνει, μεγαλώνει. Έχετε δει τα δέντρα που είναι φυτευμένα στα ποτάμια? Εκεί πάνω έχουν φτάσει. Δεν έχει ανάγκη, προσέξτε το αυτό, να πάει κάποιος να το ποτίσει. Δεν έχει ανάγκη κανέναν. Το δέντρο μεγαλώνει, γιατί παίρνει μόνο του και αυξάνει. Έτσι θέλει ο Θεός να είμαστε. Να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Να πιστεύουμε προσευχόμενοι ότι ο Χριστός μας ακούει. Και θα έρθει ο Χριστός και θα σε αναγεννήσει και θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και θα σε ευλογήσει και θα έχεις τόση χαρά. Εγώ τον Χριστό τον γνώρισα στα 37 μου χρόνια και τώρα είμαι 58. Τι να σας πω τώρα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό.
Την επόμενη Πέμπτη, με τη χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε το τι ακριβώς είμαστε. Εσείς είστε, λέει, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός των οποίων απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως, υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, υποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Ένα γένος εκλεκτό. Γενιά είμαστε, έχουμε γεννηθεί. Λαός εκλεκτός, έθνος άγιο, που έχουμε αποστολή. Όμως, με τη χάρη του Χριστού, την άλλη Πέμπτη. Κύριος να ευλογεί.